Μεν ημι δικαιούμεται εγκομιον, σι δε αρκέσι η μαρτυρία του Κυρίου πρόδρομε. Ανεδείχθης γαρ όντως και προφήτων σεβασμιότερος, ότι και εν ρύθνης βαπτίσε, κατηξιώθης των κηρυτωμένων. Όθεν της αλήθειας υπεραθλήσας, χαίρον ευγγελίσω και της ενάδει Θεόν φανερωθέντα εν σαρκή τον έροντα την αμαρτίαν του κόσμου και παρέχοντα ημίν το μέγα έλεος. Τη 29η του μηνός Αυγούστου, η αποτομή της τιμίας κεφαλής του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος είναι αυτός για τον οποίον ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι είναι ο μεγαλύτερος προφήτης από όσους γέννησαν γυναίκες. Είναι αυτός που σκύρτησε από την κοιλιά ακόμη της μητέρας του και κήρυξε το Χριστό στους ανθρώπους πάνω στη γη και στους νεκρούς στον Άδη. Ο Ιωάννης είναι αυτός που ξεπέρασε τα όρια της ανθρωπίνης φύσεως και βάπτισε τον καθαρό και αμόλυντο Χριστό, που με την θεία του γέννηση ξεπέρασε τους νόμους της φύσεως. Αποκεφαλίστηκε από τον Ηρώδη, επειδή ασκούσε σε αυτόν έλεγχο για την παράνομη πράξη της μοιχείας του με την Ηρωδιάδα. «Ούκε ξεστήσει έχειν την γυναίκα του αδελφού σου». Δεν σου επιτρέπεται από τον νόμο του Θεού να έχεις την γυναίκα του αδελφού σου, ο οποίος ζει ακόμα, ήταν τα λόγια του Τιμίου Προδρόμου, που αποτελούσαν μαχαιριές στις διεφθαρμένες συνειδήσεις του βασιλιά Ηρώδη Αντίπα και της παράνομης συζύγου του Ηρωδιάδος, που ήταν γυναίκα του αδελφού του Φιλίππου. Ο ασεβής Ηρώδης, μη ανεχόμενος στους ελέγχους του Προδρόμου, τον φυλάκισε. Σε κάποια γιορτή όμως των γενεθλίων του, ο Ηρώδης υποσχέθηκε με όρκο να δώσει στην κόρη της Ηρωδιάδος Σαλόμη ό,τι ζητήσει, διότι του άρεσε πολύ ο χορός της. Τότε η αιμοβόρος και διαβολοκίνητος Ηρωδιάς είπε στην κόρη της να ζητήσει την κεφαλή του βαπτιστού επί πίνακη. Να ζητήσει δηλαδή επάνω σε πιάτο το κεφάλι του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού. Πράγματι, τελικά έτσι έγινε. Έτσι ο ένδοξος πρόδρομος του Σωτήρος θα παραμένει στους αιώνες υπόδειγμα σε όσους θέλουν να υπηρετούν την αλήθεια και να αγωνίζονται κατά της διαφθοράς, ανεξάρτητα από τους κινδύνους και τις θυσίες. Η φωνή του Τιμίου Προδρόμου ηχεί στα αυτιά μας μέχρι και σήμερα. Μια φωνή βοώντος εν τη ερήμο μέσα στην ερημιά των πόλεων, οι οποίες ερήμωσαν από Θεία Χάρη. Μετανοείτε, ίγκη και γάρ, η Βασιλεία των Ουρανών. Μετανοήστε, διότι πλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Ιδού τι λένε οι 24 πρεσβύτεροι της Αποκάλυψης των Θεών για τους διεφθαρμένους. Ήλθεν ο καιρός των εθνικών κριθήνε και διαφθήρε τους διαφθήροντας την γην. Ήρθε δηλαδή ο καιρός της Αναστάσεως των νεκρών για να κριθεί ο κόσμος
και να καταστρέψεις, Θεέ μου, εκείνους που με την διεφθαρμένη ζωή τους διαφθείρουν και καταστρέφουν τη γη. Κατά την εορτή της αποκεφαλίσεως του Τιμίου Προδρόμου, τηρείται αυστηρή νηστεία εκ πάντων, χωρίς κατάλυση ελαίου και ίνου, εκτός και η εορτή συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή. Οπότε καταλύεται έλαιο και ίνος. Ή του προδρόμου εν δόξος αποτομή, οικονομία γέγονε της θεϊκή, ίνα και της ενάβη, του σωτήρος κηρύξει την έλευση. Θρηνή το ούνειρο διάς, άνομον φώνων αιτήσασα, ούνομον γάρτων του Θεού, που ζώντα αιώνα ηγάπησε. Κάνετ μη φυσκάραν ο βαπτιστά, φθέγεται η γλώσσα των ηρώδην ελέγχουσα, λόγου την φωνήν σε σίγησε γαρού και βή, αλλά και της ενάδη Χριστόν κηρύξαστε.